Κύριε Υπουργέ, δεν μας ικανοποιεί η απάντηση, διότι θεωρούμε ότι αυτή η λύση είναι επιδερμική και επιφανειακή. Πολύ φοβούμαι ότι θα είναι σισήφιος η προσπάθεια, βέβαια και οι προκάτοχοι σας επικαλέστηκαν το άρθρο 103 του Συντάγματος που λέτε, αλλά εδώ είναι τώρα το έλλειμμα, αν θέλετε, του κοινοβουλευτικού έργου και του δημοκρατικού πολιτεύματος από την έλλειψη συνταγματικού δικαστηρίου. Τόσο ο πρόεδρός μας ο Κυριάκος Οβελόπουλος, όσο και οι ομοειδεάτες μου βουλευτές της Ελληνικής Λύσης, σας το έχουμε πει ούκο λίγες φορές ότι το συνταγματικό δικαστήριο, για να ξέρει και ο ελληνικός λαός, είναι ο λεγόμενος δικηγόρος του διαβόλου. Αυτό που κάναν κάποτε οι παπικοί, διότι όταν κάτι δεν συνάδει και καταστρατηγεί τα δικαιώματα, τα κοινωνικά δικαιώματα του συνόλου, έπρεπε να υπάρχει το λεγόμενο συνταγματικό δικαστήριο για να κρίνει αν είναι σύνομα ή όχι. Πολύ φοβούμαι ότι θα έρθει το φθινόπωρο και θα ξεκινήσουμε πάλι από το αρχικό σημείο εκκίνησης. Και πάλι θα είναι η υποχείρια της τοπικής αυτοδιοίκησης οι καθαρίστριες και θα έρθει πάλι λίγο πριν τις γιορτές και θα ζητώ από εσάς να βγει κάποια κοινή υπουργική απόφαση για να μπορέσουν να πληρωθούν τα δεδουλευμένα. Ή θα φτάσουν σε σημείο να δουν τι γίνεται με τους Δήμους και γιατί οι Δήμοι καθυστερούν αυτές τις πληρωμές. Καλύπτουν πάγιες και διαρκές ανάγκες. Οι αμοιβές τους είναι 33 ευρώ την αίθουσα ανά μήνα. Οίκουσον αυτές που μπορεί να είναι η μάνα μας, η σύζυγος, αυτή που προσπαθεί να τα βγάλει πέρας με 200 ή 300 ευρώ ως ένα ανθυγινό επάγγελμα που ούτε και τα εξατομικευμένα είδη προστασίας δεν έχει. Και σε αυτό παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, να γίνεται πληρέστερος έλεγχος αν τους δίδονται τα ατομικά μέσα προστασίας, ούτε γάλα τους χορηγείται, διότι και το γάλα, ξέρετε, το δικαιούται ένας εργαζόμενος που είναι στη λίστα με τα βαρέα και ανθυγινά, τα λεγόμενα κόκκινα ένσημα. Δώστε μία λύση και δείτε για αυτές τις γυναίκες που θα καλύπτουν πάγιες σοβαρές διαρκείς ανάγκες λόγω της πανδημίας, όπου έρχεται, σας είπα και στην πρωτολογία μου, το δεύτερο κύμα και θα τρέχουμε, έτσι να το πω απλά, στην καθημιλουμένη και δεν θα φτάνουμε από πλευράς των καθαριστριών. Όλοι θέλουμε το χώρο μας να είναι καθαρός, να υπάρχει ευταξία, να υπάρχει απολύμανση, είτε είναι το σχολείο, είτε είναι το γραφείο μας, είτε είναι οποιοδήποτε εργασιακός χώρος. Αυτές οι γυναίκες θα συνεχίσουν να ικανοποιούν τις λεγόμενες πελατειακές σχέσεις, ακριβώς διότι οι συμβάσεις θα είναι ορισμένου έργου, θα υπάρχει αυτή η αγωνία και όταν θα φτάνει η καταληκτική ημερομηνία θα αρχίσουν και πάλι να εκλιπαρούν για ανανέωση των συμβάσεων, ενώ θα συνεχίσουν αυτές οι συνθήκες εργασίας που δεν συνάδουν σε ένα ευρωπαϊκό λιβέλο, σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο, όταν κάποια αρρωσταίνει να μην μπορεί να απουσιάσει από τη δουλειά της. Είπατε θα το δείτε. Πολύ φοβούμαι όμως με τις συμβάσεις ορισμένου έργου θα μπουν βέβαια κάποιες νομικές δικλείδες ασφαλείας να μπορέσουν να ικανοποιηθούν. Και εν πάση περιπτώσει, αν θέλετε πραγματικά να αφήσετε την υπογραφή σας και την ανεξίτηλη σφραγίδα, δείτε, κύριε Υπουργέ, τι μπορείτε να κάνετε με τις 9.500 οικογένειες, με αυτές τις καθαρίστριες, για να μην συνεχίσουν να βγαίνουν με μία φασίνα και ένα κουβά και μία χλωρίνη πάλι στον κόσμο, διότι προσφέρουν πραγματικά, αλλά υπάρχουν και πολλά υπουργεία που εμπλέκονται, το δικό σας, το Υπουργείο Παιδείας και η Δήμη. Κάπου πρέπει να λυθεί και αυτό, διότι όπως λέει και ο λαός, όπου λαλούν πολυκοκόροι, αργεί να ξημερώσει για να επιληθεί το πρόβλημα και